να καλησπερίσουμε εδώ στον Λίμπερο και στη Θεσσαλονίκη μετά από αρκετά χρόνια τον Σεμπάστιαν Λόκο Αμπρέου, με τη βοήθεια φυσικά πάντα και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων του Αντώνη Σαριόγλου στην διερμηνία. Αντώνη, καλησπέρα και καλή χρονιά από εμάς. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους σας. Και να δώσεις την καλησπέρα μας και τις θερμότατες ευχές μας και για το νέο έτος και με πολύ χαρά τον υποδεχόμαστε τον Σεμπάστιαν Αμπρέου. Loco, buenas tardes, te quieren desear un buen año y todos los éxitos que puedas pensar para este año. Te mandan muchos abrazos de Salónica. Calicera, muchas gracias. Calispera. Calispera. También mandarles un abrazo grande a toda la gente de Salónica, que los recuerdos son muy lindos, por más que fue una experiencia corta, los recuerdos son lindos. Καλησπέρα και από τον ίδιο. Θέλει αρχικά να στείλει μια θερμή αγκαλιά στον κόσμο στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει κρατήσει πολλές όμορφες αναμνήσεις. Ανεξάρτητα αν η θητεία του στον Άρη ήταν μικρή, έχει πολλές όμορφες αναμνήσεις. Έχουν περάσει πόσα χρόνια, Αντώνη, περίπου 8-9 χρόνια από τότε, από εκείνο το καλοκαίρι. Ναι, που ήρθε... το 11, Δεκέμβριο του 10 νομίζω είχε φύγει. Τι θυμάται έτσι περισσότερο και αν θέλει να μοιραστεί μαζί μας την απίστευτη υποδοχή στο αεροδρόμιο και γενικότερα τι του έχει μείνει περισσότερο από εκείνο το σχετικά σύντομο περασμά του από την Ελλάδα και τον Άρη. Loco, como dijiste, han pasado 8 años de tu experiencia aquí en Grecia. Como dijiste, era un poco corta, pero seguro que tenía momentos que los tienes bien guardado en tu memoria. ¿Quieres repartir algunos de esos momentos? ¿Te acuerdas de la manera que te recibieron los aficionados del Aris? Sí, claro que los momentos que recuerdo son el primer día que llegué a la ciudad. Y sobre todo cada vez que nos tocaba jugar un partido de local con ese apoyo incondicional de la gente, que era impresionante, era fantástico ver la fiesta que se generaba cada vez que el equipo jugaba en casa. Es ακριβώς όπως το είπες, είναι. Δεν μπορώ με τίποτα να ξεχάσω τον τρόπο με τον οποίο με υποδέχτηκε ο κόσμος του Άρη στο αεροδρόμιο. Ήταν κάτι το υπέροχο, το θυμάμαι πάντα, αλλά έτσι ακριβώς θυμάμαι και την κάθε αναμέτρησή μας εντός έδρας. Ήταν κάτι ανεπανάληπτο, κάτι εκπληκτικό, κάτι φανταστικό, όπως ανέφερε, το να βλέπω τη γιορτή που στείλανε οι οπαδοί μας κάθε φορά που παίζαμε στην έδρα μας. Έχει παίξει και έχει το ρεκόρ φυσικά σε 26 ομάδες αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα, γιατί συνεχίζει να παίζει, για όσους δεν το ξέρουν ακόμη, στη Χιλή, και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Τον Άρη, που ήταν μία από αυτές τις 26 ομάδες και για λίγους μήνες, πού τον τοποθετεί στην καρδιά του γενικότερα σε αυτή την καριέρα ο Σεμπάστιαν? Loco, tienes una carrera impresionante y todavía continúas montando cosas en esa carrera. Tienes 26 clubes que has cambiado y eso es un récord. El Aris, que como dijiste, fue muy rápido tu pasada por el Aris. En los clubes que has jugado, ¿cuál posición tiene en tu corazón? No, principalmente la experiencia de Ari va a quedar en el recuerdo porque fue corta, pero por todo lo que generaba la gente, lo que era cada vez que jugábamos al estadio, me hacía sentir como cuando te toca jugar en Argentina, con esa pasión, con esa intensidad que el aficionado te transmite. Y que obviamente me quedé con ese sabor agridulce de haber querido jugar más tiempo, porque indudablemente creo de que con el paso del tiempo y adaptándome cada vez mejor al fútbol griego iba a poder hacer una gran campaña dentro del club. Eso es la cuenta pendiente que me quedó, pero indudablemente que a la hora de hacer un balance en mi carrera, rápidamente lo que fue la experiencia en Grecia y en Salónica siempre está presente. Ο Άρης είναι πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά τις δικές μου τις αναμνήσεις, γιατί μπορεί το χρονικό διάστημα να ήταν πολύ μικρό, αλλά όπως είπα, αυτό το οποίο ζούσαμε σε κάθε παιχνίδι που παίζαμε στην έδρα μας ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Δηλαδή μου μένει πάντα μέσα στη μνήμη μου αυτή η υπέροχη ατμόσφαιρα, αυτό το οποίο ένιωθα σαν να παίζω στην Αργεντινή. Όταν δηλαδή παίζαμε στο κλάνι της Βικελίδης, ένιωθα σαν να υπήρχε ατμόσφαιρα Αργεντινής, και αυτό είναι κάτι που ένας ποδοσφαιριστής δύσκολα μπορεί να το ξεχάσει. Όλα αυτά είναι τα οποία με κάνουν και νιώθω και έχω μια γλυκόπληρη
μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί από τη μία το έξι, από την άλλη όμως έγινε πάρα πολύ σύντομα. Ένιωθα ότι όσο θα προσαρμόζομαι στις ανάγκες του ελληνικού πρωταθλήματος θα μπορούσα να κάνω ανεπανάληπτα πράγματα με την ομάδα του Άρη. Δυστυχώς αυτό δεν μπόρεσε να γίνει και είναι ένας ανοιχτός λογαριασμός. Όπως και να έχει όμως, όταν θα κάνω μια ανασκόπηση της δικής μου της πορείας, όταν κλείσω τα μάτια μου και σκεφτώ σύντομα, από τις πρώτες ομάδες που θα μου έρθουν στη μνήμη μου είναι ο Άρης. Αντώνη, καλησπέρα και από μένα. Ρώτησε τον, υπάρχουν φίλοι του Άρη που τόσα χρόνια μετά, στα προσωνύμια τους, στο Facebook, στο Instagram κτλ., χρησιμοποιούν το λόκο. Δηλαδή, βάζει ο άλλος το όνομά του και βάζει το λόκο προς τιμή του Αμπρέου και το γεγονός ότι και ο ίδιος το χρησιμοποιούσε και το χρησιμοποιεί ακόμα δίπλα στο Σεμπάστιαν Αμπρέου. Πώς τον κάνει να σκέφτεται αυτό? Δηλαδή, υπάρχουν τόσα χρόνια μετά για έναν παίκτη που έπαιξε 4-5 μήνες στον Άρη και παρόλα αυτά οι οπαδοί της ομάδας το δικό του προσωνύμιο το βάζουν στους προσωπικούς του λογαριασμούς. Loco eres un jugador que pasaste 4 o 5 meses por el equipo del Arsenal, pero hay muchos y muchos aficionados de nuestro equipo que cuando ponen en el Facebook o el Instagram su nombre, ponen el Loco y después ponen su nombre y lo ponen por ti, porque como tú tienes el Sebastián Loco Abreu, ellos porque tú pasaste por el equipo y tienen tantos recuerdos de ti, te querían tanto, ponen su nombre y ponen siempre el Loco, como lo haces tú. ¿Cómo te hace sentir eso? Y primero, muy agradecido porque al haber estado tan poco tiempo, pero haber podido generar un lindo relacionamiento o sentirnos identificados mutuamente con el hincha, la verdad que uno no tiene más que agradecer. Y te voy a repetir, lamentablemente porque era épocas previo al Mundial y teníamos muchas fechas FIFA, no pude jugar toda la cantidad de partidos que me hubiera gustado para poder consolidarme más, porque creo que a medida que iba agarrando continuidad, iba sintiendo muy bien dentro de la Liga Griega, y me hubiera gustado poder regalarle más minutos, más partidos, más goles, porque uno notaba, más allá del problema del idioma, uno notaba que había una aceptación a mi persona y a mi juego, y eso te hacía sentir muy bien, pero que hoy con el paso del tiempo sigan sintiéndolo de esa manera, obviamente que te deja muy, muy contento. Αρχικά θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα ότι μετά από αυτό το πέρασμα ο κόσμος συνδέθηκε με μένα, συνδέθηκε με το όνομά μου και θέλει να χρησιμοποιεί το προσωνύμιο το οποίο χρησιμοποιούσα και εγώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συγκινητικό, καθώς δέθηκαν μαζί μου έστω και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δυστυχώς εκείνη η συγκυρία της μεταγραφής μου στον Άρη είχε να κάνει και με την πρόκριση της ομάδας μου και με πολλά παιχνίδια της εθνικής Ουρουγουάη για την πρόκριση του Μοντιάλ της Νοτιού Αφρική. Επομένως, εγώ έκανα πάρα πολλά ταξίδια. Αυτό δεν άφησε να βρω τον αγωνιστικό ρυθμό που ήθελα να βρω, γιατί ανεξάρτητα από τη γλώσσα ένιωθα ότι δένω με την ομάδα, ένιωθα ότι ήταν ένα πρωτάθλημα το ελληνικό το οποίο μου τέριαζε και πιστεύω ότι εάν είχα βρει το δικό μου το ρυθμό και δεν είχα τόσα ταξίδια θα μπορούσα να προσφέρω πολλά περισσότερα αγωνιστικά λεπτά, πολλά περισσότερα γκολ και πολύ περισσότερες παραστάσεις στους οπαδούς του Άρη, ώστε να μπορούσα να τους ευχαριστήσω και έμπρακτα. Δυστυχώς αυτό δεν μπόρεσε να γίνει, αλλά το γεγονός ότι μου λες ακόμα χρησιμοποιούν το δικό μου το προσωνύμιο είναι κάτι το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ και θέλω και να τους ευχαριστήσω. Μια που είπε γκολ, για να ακούσει λίγο, για να ακούσει. Και αν το θυμάται. Λόγω κέρδη και όλοι κατάλογο. Νέα σέντρα για τον Αμπρέου, κεφαλιά, πηγαίνει προς τα δίχτυα γκολ. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο δεύτερο λεπτό για καθυστερή στο 9-6 την κεφαλιά του Αμπρέου. Και αποθεώνεται ο Λόγω Αμπρέου από τους συμπαίκτες του και τον κόσμο βέβαια που δείχνει να λυτρώνεται. Άρης Ξάνθη. Άρης Ξάνθη, τον κόρο στο 92, το θυμάται. ¿Te acuerdas ese gol contra el Xanthi que es el 92? Sí, en la hora de cabeza, bombeadito por arriba del arquero. Un golazo, ¿eh? ¿Pos ton έχει σηκώσει αγκαλιά ο Αράνο, να μας πει τώρα? Pero, ¿sabes? Lo más impresionante no es tu gol. Lo más impresionante es que te levanten las manos Αράνο, Chicharano. ¿Pos ton σήκωσε? ¿Cómo lo logró eso? Sí, porque era un enano que tenía superpoder el enano. Ήταν ένας νάνος με αθλητικές δυνάμεις. Υπερφυσικές δυνάμεις, όπως είπε. Το θυμάται τον γκολ πάντως, ε? Pero te acuerdas del gol, eh? Sí, recuerdo, sí, un centro del brasilero. Neto. La pica el segundo palo y ahí de cabeza se la bombeó
se la bombeó el arquero y conseguimos el triunfo en la hora. Ναι, πώς το θυμάμαι, χρησιμοποιήσατε από τον έτο της συμπάσης στο δεύτερο δοκάρι, τώρα εγώ την κεφαλιά, κρέμασα τον τερματοφύλακα και πετύχαμε τον κόρση καθυστερήσεις. Έχει καθόλου, Αντώνη, επαφή με κάποιον, εκτός από σένα φυσικά, πρώην συμπαίκτη του και γενικότερα να το ρωτήσεις αν παρακολουθεί την πορεία του Άρη και τα συναισθήματά του για το γεγονός ότι ο Άρης από εκείνα τα χρόνια που είχε και τόσο καλούς ποδοσφαιριστές έφτασε να παίζει μέχρι και τη Γάμα Εθνική. Luego que te querían preguntar fuera de mí que tenemos el contacto que tenemos. ¿Tienes contacto con otros exjugadores del Aris? ¿Y tienes novedades en nuestro equipo que después de esos momentos de gloria que vivimos todos en el Aris, ya no está en la primera división, anduvo 2 años en la tercera, segundo año en la segunda? ¿Tienes novedades? ¿Cómo te sientes de lo que está pasando en el Aris? Sí, bueno, contacto tengo con García, con Néstor García. Mantengo con Darío Fernández, con ellos mantengo relación. Sí estuve al tanto de lo que sucedió. Más te digo, bueno, un empresario en un momento me contestó y me transmitió de si me interesaba volver al Aris, pero que había bajado a la tercera división. Y le dije, no estaba de acuerdo, yo no tenía problemas en ir a jugar al club y tratar de darle una mano en un momento complicado. Después, bueno, no se pudo dar, pero sí estaba al tanto y cruzando los dedos para que pudiera recuperar el estatus que el club tiene que tener y obviamente esperando que rápidamente pueda volver a Primera División, que es el lugar que le corresponde. Ναι, έχω επαφή με αρκετά παιδιά, κυρίως με αρκετίνους, με παιδιά που έχουμε την ίδια γλώσσα, είπε τον Δαρίο Φερναντές, τον Ασούτη, τον Τζιτσαράνο. Λέει και συζητάμε πάρα πολύ συχνά και συζητάμε και για όλα όσα συμβαίνουν στον Άρη. Τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί τα έχω μάθει, με έχουν στεναχωρήσει πάρα πολύ και σύν αυτό θα σας αποκαλύψω ότι είχα επαφές με κάποιον εκπρόσωπο ώστε να μπορέσω να επιστρέψω στον Άρη. Βέβαια με ενημέρωσαν ότι ο Άρης ήταν στη Γάμα Εθνική, αλλά το πρώτο που είπα ότι δεν με ενδιαφέρει σε ποια κατηγορία βρίσκεται ο Άρης και ότι ίσως καλύτερα αν βρίσκονταν σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση να μπορέσω να βοηθήσω ώστε να φύγει από αυτή τη δυσάρεστη θέση. Δυστυχώς τα πράγματα τότε δεν προέκυψαν. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω και ενημερώνομαι, συνεχίζω να σφίγγω τα δάχτυλά μου και να προσπαθώ να μεταφέρω τύχη στην ομάδα και να ξαναβρεθεί στην Εθνική. Δεν έπρεπε ποτέ να λείψει από εκεί και αυτή είναι η φυσική της θέση. Ξέρει ότι τώρα είναι πρωτοπόρος ο Άρης στη Β' Εθνική και το φαβορεί για την άνοδο. En este momento el Aris no ha perdido ningún partido, tiene nada más 2 empates y 8 victorias y está en este momento primero en la tabla. ¿Sabes que, o sea, que está muy cerca de volver a la primera división? Sí, lo sigo. Obvio que por redes sociales estoy al tanto de la muy buena campaña que lleva el equipo y por eso te decía de que ojalá pueda conseguir el ascenso a primera división y bueno, que vuelva al lugar donde nunca se tuvo que ir. Ναι, φυσικά και ενημερώνομαι, μπαίνω σε διάφορα site, βλέπω την εκπληκτική πορεία που έχει φέτος η ομάδα και γι' αυτό σου είπα ότι σφίγγω τα δάχτυλά μου ώστε να συνεχίσει η ομάδα σε αυτό το ρυθμό και να ξαναβρεθεί στην Αθηνική γιατί έχει ανήκει. Ψάχνει και φόρ γι' αυτό, μήπως. Α, pero también necesito un delantero de punta en este momento. ¿Te interesa? Yo nunca, en los lugares donde uno tiene lindos recuerdos, nunca cierra puertas. Siempre está la posibilidad de regresar como ha sido a lo largo de mi carrera, que he regresado a Nacional, regresé a River, regresé a San Lorenzo. Entonces, siempre que las condiciones se den para poder ir a colaborar, uno nunca la descarta. Hoy acabo de llegar a un club y bueno, en este inicio de temporada tengo en mente estar acá, pero no descarto la posibilidad de volver porque gracias a Dios me mantengo vigente e interpreto que puedo ser todavía un jugador que pueda aportar muchas cosas. Κοίταξε να δεις, όταν κάπου έχεις πολύ ευχάριστες αναμνήσεις, πάντα αφήνεις ανοιχτές πόρτες. Έτσι, όπως το έκανα στον Άρη και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που επιστρέφω εκεί που μου αρέσει να βρίσκομαι. Έχω επιστρέψει στη Νασιονάλ, έχω επιστρέψει στη River Plate, στη Σαν Λορέντζο. Επομένως, όπου νιώθω ότι είμαι αγαπητός, μου αρέσει να επιστρέφω και δεν απορρίπτω καμία πρόταση. Από εκεί πέρα, σίγουρα τώρα, μόλις έχω υπογράψει το καινούργιο μου συμβόλαιο, νιώθω καλά. Έχω την οτροπία του να βοηθήσω τη δική μου την ομάδα, είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Αλλά σίγουρα δεν θα περίπτω ποτέ την πιθανότητα μιας επιστροφής στον Άρη, καθώς νιώθω σε πάρα πολύ
πολύ καλή κατάσταση. Νιώθω σε φόρμα, νιώθω έτοιμος να βοηθήσω. Αν δεν ένιωθα έτσι, θα είχα σταματήσει. Επομένως, όσο θα νιώθω εγώ καλά, δεν κλείνω καμία πόρτα και δεν απορρίπτω καμία πρόταση. Θα μας αποκαλύψει, Αντώνη, το μυστικό του πώς διατηρείται στα 41 και από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν ξέρω, δεν το σκέφτεται το πότε θα βάλει τέλος. Μάλλον έχει πιο στόχους και για να συνεχίσει να παίζει ακόμη ποδόσφαιρο, για να πού και είναι το μυστικό του, γιατί είναι φοβερό αυτό που έχει πετύχει. Loco, te quieren preguntar cuál es el secreto que te están manteniendo tan bien como jugador y como profesional. Ya llegas a los 41 años y se nota que no quieres parar nunca y que no vas a parar, que seguro que tienes objetivos de jugar más temporadas. ¿Cuál es el secreto? Secreto no hay, es buena alimentación, buen descanso, entrenar al máximo, porque de la entrenar jugás. Mantener la pasión viva de loco, la pasión. Στο μυστικό έγινε διακοπή. Να μεταφράσω όσα είπε μέσα. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό, λέει, είναι σωστή διατροφή, σωστή αποθεραπεία, αποκατάσταση, καλή ξεκούραση, καλή ζωή και πολύ δυνατές προπονήσεις, γιατί όπως προπονείσαι, έτσι αγωνίζεις. Επομένως θέλει πάρα πολύ καλές προπονήσεις και να έχεις μέσα ζωντανό το πάθος για ποδόσφαιρο. Κάπου εκεί τον έχασε. Πες το ότι εγώ, επειδή για να θυμηθεί και ποιος είμαι ως γραφείο τύπου, ξέρω ποιο είναι το μυστικό, είναι το τσάι αυτό που έπινε από την Ουρουγουάη. Λόκο με όγες. Υποθύμησε. Το χάσαμε. Λόκο. Είναι στη γραμμή, Χρύσανθε. Προσπαθούμε να τον ακούσουμε, περίμενε λίγο. Okay. Να σου πω κάτι, δεν θα, άμα του πω γραφείο τύπου και ποιος είσαι, θα πρέπει να πω και ένα χαρακτηρισμό και δεν θέλω να πες αδυνάτησε. Βγάλε με εκτός να του πω ποιος είσαι, να καταλάβεις. Θα βρεις κάτι. Κοίταξε, συνήθως εγώ λέω ψηλός, κατάλαβες. Μην λέμε ότι χοντρός, να λέμε ψηλός με τα γυαλιά. Θα πω ψηλός λίγο. Τον έχουμε ακόμη. Τον έχουμε, να τον πάρουμε. Να τον ξανακαλέσουμε, να κρατήσουμε τον Αντώνη. Εσύ που είσαι τώρα, είσαι Λατινική Αμερική, Αίγυπτο, σε έχουμε χάσει. Ελλάδα, πού είσαι εσύ? Εδώ, Θεσσαλονίκη. Πώς και έτσι? Απολαμβάνω την οικογένεια. Πώς και έτσι? Εντάξει, τώρα το Μάρτιο θα ξανά έχουμε υποχρεώσει με την Εθνική, οπότε αυτό το διάστημα είμαι εδώ. Εν τω μεταξύ, διάβαζα κάτι περίεργα. Έγιναν εκεί. Τώρα, γιατί μετά θα λείψει πολύ καιρό πάλι. Γι' αυτό. Αντώνη, στην Αίγυπτο κάτι περίεργα, ότι κάτι ο στρατιωτικός νόμος, κάτι τέτοια περίεργα διαβάζαμε, ότι για περισσότερο χρόνο θα ισχύσει, ότι κρατούν τα μέτρα τάξης. Δεν πολύ κατάλαβα κιόλας και λέω ο Αντώνης. Να σου πω κάτι, και εγώ δεν έχω τώρα, δεν παρακολούθησα πολύ, γιατί επειδή λείπουν και οι προπονητές, είναι εκτός, είναι Αργεντινοί. Ναι. Ο Φανταγούς είναι Αργεντινή, γιατί ο Μίσερ είναι Ντουμπάι, Γκάνα, είναι σε ένα αεροπλάνο, για βραβεύση. Πολύ ωραία. Και έτσι δεν παρακολούθησαν λίγο την επικαιρότητα, να σου πω την αλήθεια, επομένως να μην λέω πράγματα που δεν έχω ακούσει. Εντάξει, ο νόμος στρατιωτικός είναι ούτως ή άλλως. Σωστά, μπράβο. Επέκταση του στρατιωτικού νόμου για 6 μήνες, αυτό είχα διαβάσει. Mm. Πάντως, μια που σε έχουμε, νομίζω ότι ήταν φοβερό και το όλο σκηνικό με τη βράβευση του Κούπερ. Ως ο κορυφαίος προπονητής στην Αφρική τη χρονιά που μας πέρασε, έτσι. Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική βράβευση. Είναι βραβεία τα οποία για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπεις, είχαν παραβρεθεί όλοι, τα παρουσίασε ο Ντρογκμπά, ήταν ο Ετώ. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση και ήταν ανάμεσα σε όχι μόνο σε ομοσπονδιακούς προπονητές, αλλά και στους προπονητές των συλλόγων των Αφρικανικών συλλόγων. Σημαντικό. Πρέπει να τον έχουμε πάλι. Αντώνη, πρέπει να τον έχουμε πάλι, οπότε μπορεί να ολοκληρώσει. Το μυστικό με το τσάι. Λόγω με όγια. Λόγω. Χάσαμε. Είστε στην Ελλάδα. Χάσαμε την έχουμε θέμα. Δεν πειράζει. Μην τον να κάνει μία ακόμα προσπάθεια ο Βασίλης και διαφορετικά θα αποδεσμεύσουμε και τον. Και θέλω έτσι με επί την ευκαιρία και όσο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Λόγω, να μας πεις εσύ, Αντώνη, που τον έζησες από κοντά, τι θυμάσαι περισσότερο από τον Λόγω εσύ? Κοίταξε να δεις. Ήταν ένα παιδί που είχε αρχές. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο κινιόταν στην οικογένειά του, το πόσο πίστευε, το πόσο ήταν στα αποδυτήρια, εντελώς διαφορετικός σε καταστάσεις σοβαρές, αγωνιστικές, εντελώς διαφορετικός ήταν να ενώσει την ομάδα, ένα παιδί που έκανε σχεδόν κάθε εβδομάδα μπάρμπεκιου στο σπίτι του με όλα τα παιδιά, με όλους τους ποδοσφαιριστές, με υπαλλήλους. Δηλαδή προσπαθούσε να κρατήσει ένα κλίμα πολύ οικογενειακό και πολύ ζεστό μέσα στα αποδυτήρια. Πάρα πολύ θρήσκος. Θυμάμαι τα γαλματάκια του που πήγαιναν ταξίδι σε όλη την Ελλάδα για τους αγώνες.
και το σταθερμικό του με ραμμένες φωτογραφίες από την οικογένειά του. Χωρίς αυτά δεν έβγαινε να παίξει. Είχαμε θέμα. Νομίζω πρέπει τώρα να τον έχουμε. Λοκό, είσαι στην Ελλάδα, ρε. Αντώνιο, τον ακούμε, ωραία. Ok, estaba un poco un problema con la línea. Loco, te estaba preguntando de tu secreto y uno de los periodistas que estamos hablando es Crisantos, ¿te acuerdas? El que era jefe de prensa, el que era alto, un poco gordito, ¿te acuerdas de él? De gordito, no gordito. Sí. Hola, loco. Él cree que el secreto era el mate que tomabas por todos lados. Bueno, el mate no es el secreto, pero ayuda también a mantener la silueta, obviamente, porque al ser diurético genera facilidades, pero es más que nada una cultura que tenemos en Uruguay y cualquier uruguayo que veas por el mundo lo vas a ver con el mate. Me imagino que Cristiano tiene que tomar muchos litros de mate para estar en forma. Το κατάλαβα. Λέει ότι το μάτι λέει ακριβώς το λίγο. Αλλά είναι λέει ένα μέρος από το πρόγραμμα της διατροφής. Λέει είναι κάτι πολύ θρεπτικό, κάτι τονωτικό, κάτι που τους βοηθάει να διατηρούνται στη σιλουέτα, όπως μας είπε. Και εσύ είναι το γεγονός ότι είναι τόσο παραδοσιακό, λέει, που δεν θα βρει Ουρουγουανό να μην δεν πίνει μάτι. Ναι. Και εσύ είπες ότι χρειάζομαι 3 λίτρα. Το άκουσα ότι χρειάζομαι 3 λίτρα, το κατάλαβα. Τόσα χρόνια δίπλα σου ψιλοέμαθα. Είπα λίγα λίτρα παραπάνω. Και κατάλαβα και το un poco gordito, πώς το είπες αυτό, το κατάλαβα και αυτό, να ξέρεις. Πώς αλλιώς να το έλεγα, εντάξει. Μόνο ψηλός, ψηλήματα αρκετή. Και να τον ρωτήσουμε έτσι για να το ολοκληρώσουμε. Ναι. Κύριε, όταν αποφασίσει να σταματήσει το ποδόσφαιρο, θα συνεχίσει να είναι στο χώρο, σκοπεύει να ασχοληθεί με την προπονητική και αν. Ποια είναι τα άμεσα μελλοντικά του και βραχυπρόθεσμα και λίγο πιο μακροπρόθεσμα σχέδια. Loco en el futuro, después, cuando ya decidas retirarte de ser jugador de fútbol, ¿quieres continuar en el fútbol? ¿Piensas hacer algo como entrenador? ¿Qué es lo que tienes pensado para el futuro? Sí, está más que claro de que en el momento que no juegue más, me voy a preparar bien en todo aspecto para seguir dentro del fútbol como entrenador. Ναι, σίγουρα το έχω σκεφτεί, σίγουρα θα παραμείνω στο ποδόσφαιρο, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σε βεβαιώσω. Από εκεί πέρα όμως θέλω να προετοιμαστώ κατάλληλα για να γίνω προπονητής. Όταν θα νιώσω ότι έχω ετοιμαστεί κατάλληλα και ότι θα έχω λάβει όλες τις γνώσεις που χρειάζομαι, τότε θα κάνω και το βήμα μου στην προπονητική. Εντάξει, και αν δεν προλάβει να ολοκληρώσουμε με αυτό να έρθει ως ποδοσφαιριστής, μπορεί να έρθει ως προπονητής. Πες του και νομίζω θα κλείσουμε. O sea que si no nos da tiempo de que regrese a Salónica y a Laris como jugador de fútbol, te podemos esperar como nuestro entrenador. Y sí, si no se da la posibilidad como jugador, seguramente será un lindo desafío poder ir de entrenador y obviamente te necesito a vos de traductor, si no estoy al horno. Te lo iba a pedir, ¿eh? O sea que ya cerramos en el aire. Ley, sigura, obvio, antes que claro. Tapero tenga que επιστρέψω σαν ποδοσφαιριστής, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο να μπορέσω να επιστρέψω και να ζήσω την εμπειρία του Άρη ξανά, έστω και από το πόστο του προπονητή. Και με πρόλαβε και μου είπε ότι θα κλείσουμε συμφωνία από τώρα γιατί δεν χρειάζεται διερμηνέα του. Διερμηνέα γυμναστή, γυμναστή εμείς θέλουμε. Με quieres como traductor o como preparador físico? La tarea de preparador físico no la tengo evaluada todavía, tendría que verla, pero está por seguro. Muy bien, loco, muy profesional, me gusta. Λέει σαν γυμναστή, λέει δεν με έχει δει ακόμα να εργάζομαι. Λέει έχει εικόνες από μένα, λέει σαν διερμηνέας, επομένως στον πόστο που με έχει δοκιμάσει, λέει σίγουρα θα με έχει δίπλα του. Αλλά πρέπει σαν γυμναστή πρώτα να με δει. Κάτσε, θα πάρουμε και τον Έκτορ τώρα για να σε έχει στην Εθνική Αιγύπτου. Ένα στον Άρη, ο άλλος τελειώσαμε. Τα κλείσαμε τα συμβόλαια. Πολύ ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να κλείσει ο ίδιος να βάλει έχει τον επίλογο. Έχει γίνει χαμός να του πεις από μηνύματα από τον κόσμο του Άρη. Και να βάλει ο ίδιος τον επίλογο με ένα μήνυμα στον κόσμο του Άρη που τον ακούει τώρα μετά πολλά χρόνια με ιδιαίτερη χαρά. Loco, te quieren agradecer un montón por los ratos que estuviste con nosotros. Dice que están locos también los aficionados mandando mensajes, mandándote muchos deseos, mandándote muchos recuerdos. Así que como están mandando tantos mensajes, si quieres cerrar tú la entrevista con un mensaje a los aficionados. No, simplemente mandarle un abrazo grande que recuerdo cada vez que hablan de mi carrera con amigos o con periodistas, donde fue en el lugar donde fue el recibimiento más espectacular, fue en el Aris, en Salónica, en el aeropuerto, y que es estar siempre
en el recuerdo de la familia y agradecerle por todo lo que me tocó vivir en afecto y cariño que me brindaron en esos 5 meses que estuve en la ciudad. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και να τους βεβαιώσω ότι σε όποια γωνία της γης και αν έχω βρεθεί και μιλάω είτε με συναθλητές, είτε με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, είτε με ρεπόρτες για ποδόσφαιρο, το πρώτο που φέρνω στο μυαλό μου είναι την υποδοχή, την υπέροχη υποδοχή που είχαν στο αεροδρόμιο. Πάντα μιλάω για αυτό, έχει χαρακτήσει τη μνήμη μου, όχι μόνο στη δικιά μου αλλά και στην οικογένειά μου. Το συζητάμε συνέχεια και να τους ευχαριστήσω και για τον τρόπο με τον οποίο μου δείχναν την αγάπη τους και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στην πόλη, κυρίως όταν κυκλοφορούσα με την οικογένειά μου. Ένιωσα πάρα πολύ αγαπητός, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Επομένως, θέλω μια μεγάλη αγκαλιά και τους ευχαριστώ πολύ για όλα. Muchas gracias, Loco. Ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε και σε έναν. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Να είσαι καλά. Και ευχαριστούμε πολύ και τον Αντώνη Σαρεούλου για πολλωστή φορά. Είμαστε υπόχρεοι, Αντώνη, για την φοβερή σου διερμηνία. Έχεις, κλείσαμε όμως συμβόλαιο, φιλίδες. Σου κλείσαμε συμβολιάκι μετά. Συμβολιάκι, να ξέρεις. Θα περάσω τώρα από πώς το είπες. Περίμενε, πώς το είπες. Un poco gordito, πώς το είπες. Είπα ο ψηλός. Και λίγο χοντρούλης, αυτό, μπράβο. Το πλήγωσες τώρα. Το πλήγωσες. Όχι, πώς το λένε. Και δεν θα φάει το βράδυ τώρα. Πώς το λένε. Γκορδίτο. Γκορδίτο λέγεται. Γκορδίτο. Un poco gordito, ναι. Γκορδίτο. Εντάξει, το χωμαγιά δεν το λέω και το Σαββόπουλο που τρώει κοκορέτσια. Γκορδίτο. Έτσι, γκορδίτο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Έχει μια αγάπη μέσα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ.